Πήλιο, βουνό, βουνό, καμάρι, αγαπητοί μου φίλοι. Αν κάποιο ξεκινήσει να μιλάει για το Πήλιο, σίγουρα η αναδρομή που θα κάνει θα είναι τουριστικό προορισμό. Είναι. Σίγουρα αναδρομή θα κάνει στη θάλασσα, θα κάνει στο βουνό, θα κάνει σε όλα τα πολιτιστικά, σε όλα τα τουριστικά δρόμενα. Υπάρχει όμω μια άλλη παράμετρο πάρα πολύ σημαντική. Το Πήλιο φημίζεται για τα προϊόντα του. Αλλά φημίζεται όμω και για τι μεγάλε αντικειμενικέ δυσκολίε που έχει να καλλιεργηθούν αυτά τα προϊόντα. Ποια είναι τώρα? Αρχής γενομένης από το μήλο, το οποίο είναι καλλιεργημένο σε δύσβατη περιοχή και οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Μετά έρχεται η ελιά, σε λιγότερο τα απορροκεπευτικά, κάποια λίγα θερμοκήπια συνθέτουν την εικόνα του εδώ Πηλίου. Σίγουρα όμως όταν θα μιλήσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά μοχθούν για να βγάλουν αυτό το προϊόν, θα σου μιλήσουν με χαμόγελο μεν, με πίκρα δε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να έρθεις εδώ σε ένα κομμάτι απόκρημνο και να καλλιεργήσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κλαδέψεις μια μηλιά. Σίγουρα αυτό δεν το λέω εγώ, θα το πει όμως ο Τάκης ο Μούτος, ένας καλός φίλος, ένας μηλοπαραγωγός, έλαιοπαραγωγός και ταυτόχρονα εμπορεύει το δικό του προϊόν. Γιατί άμα το δώσει στους εμπόρους, σίγουρα το κέρδος που έχει να αποκομίσει θα είναι ελάχιστο. Εάν οι παραγωγοί καταφέρουν και συνεννοηθούν και φτάσουν σε ένα επίπεδο να πουλούν τη δική τους παραγωγή, θα δώσουν μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Εγώ δεν λέω αν είναι 100%, αλλά ένα 30 με 40% τουλάχιστον. Γιατί όταν ένας καταναλωτής πάει και πάρει ένα μήλο, ενδεικτικά να το πω, ένα 40, ένα 50, κάπου εκεί μέσα είναι σε πραγματικές τιμές, και το αγοράσει κατευθείαν τον παραγωγό από 90 μέχρι ένα 10, είναι ωφελημένος και ο καταναλωτής και ο παραγωγός. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που θα γνωρίζουμε είναι ότι αυτό το μήλο από πού είναι. Δεν λέμε ότι τα εισαγόμενα είναι καλύτερα ή όχι, χειρότερα. Είναι όμως ότι έχουμε γνώμη και γνώση στο τι ψωνίζουμε και είναι μια δική μας επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ, θα περάσουμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για μήλα, για καλλιεργητική φροντίδα και για αντικειμενικές δυσκολίες, αγαπητέ Τάκη. Είναι περίοδος τώρα λοιπόν που τα μήλα δεν έχουμε συγκομιδή, αλλά έχουμε όμως φροντίδα για να μας δώσει παραγωγή. Κλαδεύουμε. Κλαδεύουμε. Πες μας λίγα πράγματα για το κλάδεμα. Το κλάδεμα ξεκινάει σχεδόν είναι από τη στιγμή που θα μαζευτούν τα μήλα, μπορείς αμέσως να κλαδέψει, αν έχεις ευκαιρία. Δηλαδή το τελευταίο κομμάτι συγκομιδής των μήλων πότε είναι χρονικά? Χρονικά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου περίπου εκεί, τα φερίκια δηλαδή. Άρα μπαίνοντας σιγά σιγά στο χειμώνα, οπότε ο καιρός είναι καλός, ευνοεί και μπορεί να ξεκινήσει και το κλάδεμα, έτσι. Αν μπορεί να έχει ευκαιρία, πολλοί που δεν έχουν ελιές και δεν έχουν άλλη δουλειά, κλαδεύουν τόσο νωρίς. Άλλοι που δεν έχουν δουλειά, κλαδεύουν λίγο αργότερα, βέβαια, όποτε μπορέσουν. Συνήθως εγώ τώρα πριν λίγες μέρες τελείωσα από κλάδεμα τα μήλα, γιατί συμπέμπτει πάμε εκεί και 4 μέρες την εβδομάδα αποσχολούμαστε εκεί. Δεν υπάρχει τώρα το χειμώνα το απόγευμα να κάνει δουλειά γιατί είναι λίγες ώρες, νυχτώνει εύκολα. Παρόλο που εμείς θα θέλαμε να μην νυχτώνει για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειές γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τα μεροκάματα δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Όχι ότι είναι ακριβά βέβαια, αλλά δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Και βάζεις πολύ προσωπική εργασία και εσύ και η κυρία Μέρη και κάθε οικογένεια. Και κάθε οικογένεια που εδώ στο Πύλο έχει αυτές τις καλλιέργειες, τις δενδρόδεις καλλιέργειες. Η μορφολογία του εδάφους δεν ευνοεί καθόλου. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να έχουμε μηχανολογικό εξοπλισμό. Ένα εύκολο είναι μόνο που συνήθως λίγο πολύ έχουμε πάει όλοι με αυτοκίνητα στα κτήματα.
Δεν θες να πας όπως πήγανε παλιά με τα μουλάρια. Τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Υπάρχουν δρόμοι, εντάξει, υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν λεφτά να γίνουν από τους δήμους και αυτά. Συνήθως και εμείς με προσωπική εργασία και ό,τι μπορούμε, συντηρούμε ό,τι μπορούμε και γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα για να μπορέσεις να τα βγάλεις μόνος πέρα, δηλαδή είναι πολλά τα μεροκάματα, πολλή δουλειά, χορτάρια, δεν είναι ένα μόνο πράγμα που είναι να κάνεις. Το κλάδιμα και αυτά είναι το αρέωμα, μετά είναι χορτάρια, είναι τα ρεντίσματα που θα ξεκινήσουν τώρα. Άρα έχουμε μια διαδικασία, έχουμε κλάδιμα και αρέωμα ή αρέωμα και κλάδιμα, πώς πάει? Κλάδιμα και μετά αρέωμα. Άρα λοιπόν κλαδεύουμε. Τι προσέχουμε στο κλάδιμα? Στο κλάδεμα είναι, θέλει να είσαι πολύ μάστορας για να κάνεις αυτό το πράγμα βέβαια. Αν δεν μπορείς βέβαια να το κάνεις καλά, το κάνεις λίγο χειρότερα. Προσέχουμε να μην ρίχνουμε τα... να μαζεύεται καταρχήν η μηλιά, να μην μακραίνει η μηλιά ή η ηλιά, να συμμαζεύεται λίγο. Να είναι και λιγότερα τα μεροκάματα, μην θες σκάλες, τρισκέλια και πολλά πράγματα. Άρα έξυπνα λες, κλαδεύω με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ μετά στη συγκομιδή να μαζέψω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προϊόν μου και με τον ευκολότερο τρόπο. Ναι, και να είναι και καλύτερο. Θέλει λίγη προσοχή και λίγη να ξέρεις λίγο. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή ειδικά στα μήλα. Θέλει λίγο μεγάλη προσοχή. Γιατί άμα ρίχνεις στα μήλα κάτι και αφήνεις τα λαστάρια πάνω και δεν βγάλω μήλα, δεν λέει τίποτα. Είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορεί καθένας να κλαδέψει. Το αρέωμα μετά? Το αρέωμα μετά πάλι δύσκολο είναι. Καθένας αρέει, άλλος αρέει περισσότερο, άλλος αρέει λιγότερο. Εμείς που πάμε στη λαϊκή και τα μήλα ο κόσμος δεν μας απέχουν τώρα, αρεώνουμε λίγο λιγότερο για να είναι τα μήλα μέτρια. Συνήθως τώρα δεν τα παίρνει και η πόρτα με καλά τα μήλα. Γιατί παλιά τα κάναμε αυστηρό άρεμα και γίνονταν χοντρά τα μήλα και δημιουργούσαν και μουνίλες και άλλα πράγματα. Ενώ με περισσότερο το μήλο γίνεται, παίρνεται καλύτερα. Δεν είναι στο μέτριο δηλαδή, στο τεσσάρι, γεμάτο τεσσάρι κάπως. Από εκεί και πάνω, μετά με ένα χοντρό το μήλο, δεν πάει. Και προσπαθούμε να φέρουμε σε μηλιές που είναι γερές, λίγο περισσότερα μήλα, για να μην γίνονται μεγάλα. Θέλει λίγο και εκεί όλα, θέλει προσοχή και θέλει λίγο καλή επιμέλεια, δηλαδή. Να προσέξεις αυτό που κάνεις, δηλαδή δεν είναι κουτράδα. Είναι κάτι, είναι όπως κουτρού κλαδεύεις καβάλα τριγάς. Εδώ πρέπει αυτό που κάνεις να το κάνεις, να το ξέρεις και να το κάνεις σωστά. Για να έχεις καλό αποτέλεσμα. Αγαπητέ φίλε Τάκη, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια, τις τελευταία 20ετία μάλλον, σε όλες τις καλλιέργειες χορτάσαμε φάρμακα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Υπήρξαν και περιπτώσεις που σε όλες, δεν λέω στο Μήλο ή στην Ελιά, σε όλες τις καλλιέργειες ρίχναν κατά κόρον. Οι βιομηχανίες τότε δίναν πάρτε λιπάσματα, πάρτε φάρμακα, ραντίστε. Αν δεν χόρτασε ο κόσμος φάρμακο, δεν είναι ότι λέω εγώ, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι το Μήλο έχει πάρα πολλά ρεντίσματα και πολλά φάρμακα. Πώς μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην έχει τόσα? Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, τα ζεις. Άρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορείς να πεις ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, για να πάρουμε και εμείς παραγωγή και εσείς να φάτε με το λιγότερο δυνατόν φάρμακο, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο αθώο. Κακά τα ψέματα τώρα. Αυτά που λέει ο κάθε υγειοπόνος, καλά κάνει και τα λέει. Αλλά εγώ τολμάω και το λέω μετά από τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει αθώο φάρμακο. Ό,τι και να είναι, εντομοκτόνο είναι, μυκητοκτόνο είναι, γαλαζόπετρα είναι, διαολόπετρα είναι, ό,τι θέλει να είναι, φάρμακο αθώο δεν υπάρχει. Κάνει και αυτό τη ζημιά του στον ανθρώπινο οργανισμό. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, τώρα αν κάποιοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν, δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε όμως να αρχίσουμε να πετούμε σιγά σιγά και σταδιακά και να λέμε και τους ίδιους παραγωγούς, παιδιά, κοιτάξτε κι εσείς. Και για εσάς είναι καλύτερα γιατί θα ξοδεύετε και λιγότερο. Και για τον καταναλωτή θα είναι καλύτερα γιατί θα τρώει ένα προϊόν τουλάχιστον με λιγότερα, όλο σε λιγότερο. Γιατί τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, θέλει 10-15 ψεκασμούς το μήλο. Περίπου. Ή κάνω λάθος? Ναι, λιγότερο. Κάπου εκεί, πώς θα πάει ο χειρός? Εντάξει, κάθε 20 μέρες ένα ρεντίζει για την καρπόκαψα και είναι το πιο κύριο. Μακρά να μην συμπηρεχάσει σε τράνιχος, εκεί πάμε πολύ και είναι και δαπανερό και είναι και αυτά. Εντάξει, αυτά είναι... Ποιος άλλος τρόπος υπάρχει προσέγγισης λοιπόν και καλλιεργητικής φροντίδας χωρίς να έχουμε τόσα από τόσα πολλά
φάρμακα. Εσύ από την εμπειρία σου τι θα πρότεινες? Μάλλον έχετε δοκιμάσει ποτέ πειραματικά και να πούμε δεν θα κάνουμε 15 ρεντισμένα, θα κάνουμε 4 τα αναγκαία και απαραίτητα για να δούμε στην πορεία? Ή αυτό που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα το τραγικό, έρχεται ο υγειοπόνος, γιατί οι υγειοπόνοι είναι οι δήμονες, οι γιατροί, λένε προληπτικά. Οι υγειοπόνοι με το δίκιο τους, όταν βλέπουν κάτι και λένε για το εξαφανίζουν, λένε παιδιά προληπτικά. Η πρόληψη όμως πολλές φορές στο φάρμακο μπορεί να είναι και κακή. Ναι. Συνήθως και οι υγειοπόνοι από εμάς μαθαίνουν τα περισσότερα. Λογικό είναι. Γιατί εμείς είμαστε κάθε μέρα στα δέντρα και βλέπουμε τι είναι του καθένα. Εκείνο που λίγο μετράει τώρα και είναι σωστό είναι ότι δεν γίνεται όπως γίνονταν παλιά. Παλιά παίρναμε ό,τι φάρμακο θέλαμε και το ρίχναμε και γίνονταν το άλλο να δει. Γιατί παίρνεις ένα φάρμακο που ήθελε μετά από 60 μέρες να το μαζέψεις και το μάζευες μετά από 15 μέρες. Δηλαδή είχες φάρμακο στην αποθήκη το οποίο το πήρες και έρχεσαι στην άνοιξη. Και επειδή στο τέλος ήθελες να κάνεις ένα ρέτισμα, μάζευες από την αποθήκη τα φάρμακα και τα ρίχνεις εκεί. Αυτό δεν γίνεται τώρα, πρώτον γιατί γενικά και στο ψυγείο που έχουμε τα μήλα μας παίρνει δείγματα και μας βρίσκουν αν δεν έχουμε ρετήσει σωστά και έχουμε ρετήσει με κάποιο φάρμακο χειρόστε, που είναι επικίνδυνο. Χειρόστε, το ίδιο γίνεται και στις λαϊκές. Έχονται και μας παίρνει δείγματα. Αυτό είναι καλό. Δεν πάει αυτό ότι με αυτό γίνεται. Ήταν ότι δεν ήμασταν σωστά ενημερωμένοι. Όχι ότι θέλαμε, γιατί. Προς Θεού, ναι, ακριβώς. Ότι ο αγρότης μάθαινε. Και του έλεγαν ότι ξέρεις για να αποδώσει, για να έχεις καλό καρπό και να το πουλήσεις καλά, πρέπει να το ρεντήσεις. Και ξανά να το ρεντήσεις. Και επειδή χρονικά δεν προλάβαινε να διαπιστώσει όντως αν αυτό που ρέντησε κρατάει, οπότε και λίγο η αφέλεια, λίγο η αμέλεια, λίγο η μη γνώση, χόρτασε ο κόσμος φάρμακο. Ναι, εμείς δεν την χορτάζαμε. Και εσείς οι οποίοι οι περισσότεροι έχετε ψεκάσει χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, χωρίς μάσκες, χωρίς, δεν μπορείς να φανταστείς τίποτα, χωρίς κανένα μέτρο, πώς το λέμε, προστασίας. Ποιος εδώ στο Πήλιο χρησιμοποιεί κάσκο, κράνος να το πω έτσι απλά, σαν και αυτό που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες, λοιπόν, για να μην μυρίζει, να σου έρχεται με τον αέρα το φάρμακο όλο επάνω. Δεν μπορείς να βάλεις, πεζούλες και τέτοια σχάζεις, δεν βλέπεις τίποτα και γυαλιά να βάλεις. Πάλι πιάνουν ντούχνια από το μηχανάκι. Δεν είναι όπως είσαι μέσα στο τρακτέρ και βάζεις αρκοντήσιο και βάζεις αεροτροπίνα και περπατάς. Εδώ περπατάς, τα χνότα σου φεύγουν και από τη μάσκα που έχεις βγαίνει και πας στα γυαλιά και δεν βλέπεις τίποτα. Άρα θέλεις, δεν θες, τρως φάρμακο. Τρως φάρμακο. Θες, δεν θες, θα το φας. Όσο και μπορείς, προσπαθά. Εγώ βάλω κάτι πετσέτες και μουσκεμα. Έτσι, κρατάνε περισσότερο από ό,τι κρατάνε οι μάσκες και αυτά. Εδώ πρέπει να έρθουν οι εταιρείες να κάνουν έρευνα και να δουν ειδικά για τους αγρότες του Πηλίου ή των ορεινών περιοχών που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τον αγροτικό ελκυστήρα, το οποίο είναι με καμπίνες πρεσαρισμένες πλέον με καθαρό αέρα, χωρίς να μπαίνει τίποτα μέσα. Εδώ θέλοντας και μη, είσαι εσύ ο ίδιος με το ψυκαστικό στα χέρια. Ναι, ναι. Ότι προφυλάζουμε τώρα περισσότερο είναι πολύ σίγουρο. Παλιά το είχαμε ότι ήταν παιχνίδι. Κακός και ήταν και τα φάρμακα πιο γερά τότε. Δεν ήταν. Τώρα, τότε έβλεπε κάθε εβδομάδα, πρέπει να πας κάποια για τα μουλάρια, για τα ζώα μας, γιατί παθαίνει δηλητηρία, μας φεύγανε λίγο, τρώγανε. Τώρα, ρεντίζεις από κάτω είναι το ζώο, παθαίνει τίποτα. Άραγες. Παθαίνει μακροχρόνια, και αυτό και εμείς. Δεν ξέρω τι γίνεται πιο πέρα. Δεν ξέρω πιο πέρα τι γίνεται. Τάκη, μετά από όλη αυτή την καλλιεργητική φροντίδα, ας την πούμε έτσι πλέον, για μια μιλιά, για να είναι καλή να αποδώσει, περίπου σε κιλά πόσο πρέπει να δώσει? Ή από την εμπειρία πόσα δίνει συνήθως? Είναι ανάλογα τις μιλιές. Υπάρχει μιλιές που δίνουν 200 κιλά, υπάρχει μιλιές που δίνουν 100. Είναι, πως είναι συνήθως τώρα, είναι και μιλιές αυτές οι μικρές που έχουν βάλει περισσότεροι, που κάνουν μία κλούβα, δύο κλούβες, ξέρω εγώ. Αλλά έχει περισσότερα δέντρα. Ποικιλίες οι οποίες καλλιεργούνται εδώ στο Πήλιο είναι ξεχωριστές? Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Ζαγορά, στην Δράκια, στον Άγιο Λαβρέντι, πώς το λένε, στο Νεοχώρι, okay, το κάθε μέρος, ή υπάρχει μια ως επιτοπλίστων γενική, σχεδόν ίδια? Σχεδόν ίδια. Εδώ παλιά είχαμε περισσότερα φερίγια, τα οποία τα φερίγια τα χαλάσαμε, τα κόψαμε, γιατί καρπούσαν κάθε δεύτερη χρονιά, ενώ τον τηλίσιο καρπάει κάθε χρόνο. Εντάξει, τώρα έχουν βγει κάποιες ποικιλίες άλλες που είναι καλά μήλα. Έχουν βγει τα Φούτσι, έχουν βγει τα Μουτσού, έχουν βγει τα Τζον Γκόλτεν, τα οποία δεν τα ξέρω ο κόσμος βέβαια, αλλά αυτοί που τα ξέρουν ψάχνουν να μας βρουν στη λαγή.
Γιατί τώρα ξεκινήσαμε και βάλουμε από αυτά, δεν βάλουμε. Το μέρος αντέχει αυτές τις ποικιλίες, γιατί παλαιότερα έφερναν κάποια ποικιλία η οποία μπορεί να ήταν καλή για τα δεδομένα της Ισπανίας ή της Ιταλίας, αλλά να μην είχε τις ίδιες προδιαγραφές εδώ. Όχι, αντέχει το έδαφος και μπορώ να σου πω ότι γίνονται και πάρα πολύ νόστιμα. Δηλαδή, μπορεί να πας παράδειγμα που κάπου αλλού, να μην ονομάσω που. Όχι, εντάξει, δεν έχεις, ναι, ναι, να μην ονομάσω και να πας μήλα από τη Δράκια και θα ψάχνει να βρεις από τη Δράκια να τρως μήλα. Όπως ψάχνουν να μας βρούνε για να φάνε αυτά τα μήλα. Ξέρουν ακόμα και από ποια κλίματα είναι, γιατί δεν είναι μια περιοχή μόνο. Ξέρουν από ποια περιοχή είναι το καθένα. Οι πελάτες που έχουμε ξέρουν τι τρώνε. Σε τονάς περίπου η Δράκια πόσο έχει? Τώρα θα σε γελάσω αυτό, χοντρικά. Αλλά χοντρικά κάνα 2 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, πρέπει να έχει. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Η Ζαγορά έχει κάνει μια καλή προσπάθεια. Πέρα από την ελληνική αγορά, έχει κερδίσει και μερίδιο στην ξένη αγορά. Ευρωπαϊκή και ανά τον κόσμο. Εδώ στη Δράκια έχει γενικά κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να κερδίσετε πέρα από την τοπική αγορά ή την ελληνική αγορά, να κερδίσετε και ένα μερίδιο από την αγορά το εξωτερικό. Δεν το βλέπω, γιατί αυτοί που έχουν μείνει τώρα λίγοι, ναι, και έχουν κάποια κτήματα μεγάλα, έχουν συνήθως και από έναν ανέμπορα και τα δίνουν εκεί. Οι άλλοι πιο μικροί που είναι πάλι, άλλοι πάνε σε λαϊκή και τα δίνουν μόνοι τους και άλλοι θα σβήσουν μάλλον. Έτσι το βλέπω εγώ. Αυτή είναι μια άποψη. Γιατί δεν μπορούν να καλλιεργούν μήλα και να στα παίρνει άλλος 20 λεπτά και με 30 λεπτά. Δεν σε φέρνει, δεν πάει με τίποτα. Δεν βγάζει τίποτα. Δεν πάει. Και πιστεύω θα τα αφήσουν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Δεν είναι και εύκολο να πεις στον κάμπο και καλλιεργώ από το τρακτέρι, από την πλατφόρμα, τα μαζεύω. Και γιατί δεν γίνεται αυτό που λέμε μια ομάδα παραγωγών επιτέλους, αντί να είναι 20 λεπτά, να τα παίρνουν στα 60. Γιατί και ο έμπορος βέβαια για να ζήσει ο άνθρωπος, εκεί τα φτάνει, 60-80 ξέρω εγώ. Για να πληρώσει ο καταναλωτής μετά ένα 10, ένα 30, ένα 50, ανάλογα πού θα βρίσκεται το κάθε μήλο. Λοιπόν, γιατί τόσα χρόνια μετά δεν έχει γίνει αυτή η προσπάθεια ώστε οι αγρότες επιτέλους να καταφέρουν να συγκεντρωθούν, να συνενωθούν, να καθίσουν σε τραπέζι, να μην λέμε το περιβόητο, γίνονται καβούρια, ποιοι και πώς κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβω. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Εάν δεν θέλουν να είναι έρμε το κάθε έμπορο, φαντάσου τώρα, ο έμπορος είναι ένας. Και καλά κάνει ο άνθρωπος, προς Θεού. Τη δουλειά του κάνει. Δεν κατηγορώ με κανέναν έμπορο. Αλλά ούτε κατηγορώ με τους αγρότες. Απλά λέμε ότι κάποια δεδομένη στιγμή όμως οι αγρότες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν ότι χάνουν κέρδη έτσι. Το κέρδος έρχεται μόνο από το συνεργατισμό, από την καλή διάθεση, από τις καλές προοπτικές, από την τυποποίηση και από την έρευνα. Διαφορετικά πάλι θα σέρνονται πίσω από κάθε έμπορο. Δηλαδή εσείς εδώ κάνετε μια προσπάθεια και πηγαίνετε μόνοι σας. Είναι μια καλή προσπάθεια. Ναι. Είσαστε σε απευθείας επαφή με τον καταναλωτή. Και αν τυποποιηθούν σωστά τα μήλα, θα φύγουν και στο εξωτερικό. Σίγουρα, ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, γιατί όταν έχεις και μεγαλύτερες ποσότητες, θα δώξεις και έξω, ας πούμε. Δεν μπορείς να δώξεις όλη την παραγωγή στη λαϊκή που θα μαζεύεις. Είχα ξεκινήσει κάποτε για ομάδες που είπατε. Είχα ξεκινήσει, αλλά δεν βγήκε σε καλό. Δεν του χειριστήκα καλά το θέμα, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν πήγε καλά. Χάλασε η δουλειά αυτή πριν πολλά χρόνια. Από εκεί μετά, με αυτή τη δεσφήμιση που έγινε, φοβήθηκαν άλλοι, καθένας τράβηξε ξεχωριστά. Αυτό το... Πιθανόν πιστεύω τώρα τα νέα παιδιά που έχουν βγει καινούργιες ποικιλίες, μπορούν να βοηθήσει το κράτος με κάποιες επιδοτήσεις, κάποιον να κάνουν χτήματα, να μην είναι τόσο δύσκολα να είναι να ανοιχτούν μηχανήματα, να είναι... να δουλέψουν κάπου και αν μπορέσουν να κάνουν κάτι. Τώρα εμείς σε αυτή την ηλικία που είμαστε, σχεδόν εγώ πηγαίνω φέτος σε σύνταξη, του χρόνου η γυναίκα μου, 2 κορίτσια έχω εγώ, δεν πάνε... Θα πρέπει να βρεθεί μια νέα γενιά, ένας νέος καλλιεργητής να αναλάβει όλο αυτό και να το κάνει επιχειρηματικό. Εγώ θα προσπαθήσω και τα κορίτσια που έχω μετά από εμάς να πάνε και αυτά λαϊκοί και να βγουν και στα κτήματα όσο μπορούν να δουλεύουν. Και μέσα όσο μπορούμε θα σας βοηθούμε. Δεν θα καθίσουμε στο σπίτι και μέσα και θα βοηθάμε. Αλλά θα φύγει αυτό το πρωινό 5 ώρες να σηκώρισε και... Εντάξει, έχουμε μάθει τώρα και πώς έχουν φέρετε.
αυτά εκεί, παρόλες τις αντικειμενικές δυσκολίες, γιατί μιλήσαμε για χοντρά προβλήματα. Εσύ πάλι παροτρύνεις ένα νέο παιδί εδώ στο Πύλιο. Πρέπει να καθίσει στη μελοκαλλιέργεια, στην ελαιοκαλλιέργεια, σε ό,τι προσφέρει το βουνό, παρόλες τις δυσκολίες που έχει. Πιστεύω να αξίζει τον κόπο να καθίσει και να ξεχάσουν λίγο ότι στην κοινωνία δεν βγαίνει με την καφετέρια. Εμείς από πιτσιρικάδες είμαστε μαθημένοι στα κτήματα. Ναι, πήγαμε και στα μαγαζιά εδώ, δεν είχαμε και καφετέρες, εντάξει. Είχαμε ξεκινήσει τσιμπουράκια μας από πιτσιρικάδες, αλλά δουλεύαμε. Δεν φοβηθήκατε τη δουλειά. Δουλεύαμε. Υπήρχε βέβαια και δουλειά, γιατί δεν ήταν μόνο δουλειά. Υπήρχαν και στα ξύλα, υπήρχαν και κουδουμί, από όλες. Δεν μπορείς να είσαι αγρός εδώ στο Πύλιο και να κάνεις αποκλειστικά. Δεν ζεις από αγροτική μόνο. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας ότι είναι τουριστικός προορισμός. Μπορεί να κάνεις ένα συνδυασμό. Ναι. Να μπούμε λίγο στην χαμένη διαδικασία του αγροτουρισμού. Ένα κομμάτι που δεν λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Απλά στο παρελθόν, τώρα δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα, με την έννοια ότι ο αγροτουρισμός πληρώθηκε αδρά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και δεν χρησιμοποιήθηκε τη μία μέρα. Έμενε στην Αθήνα. Έμενε σε κάποιους εκεί, οι οποίοι ποτέ δεν προώθησαν σωστά. Αλλά το Πύλιο όμως θα μπορούσε να δουλέψει αγροτουριστικά. Υπάρχει μεν το θεσμικό πλαίσιο, αλλά πολλοί ακόμα δεν το αγγίζουν και δεν το πλησιάζουν. Εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία αυτό, δεν είναι επί το παρόντος, γιατί τώρα είμαστε στην Μήλο καλλιέργεια. Και επειδή έχεις και μια άλλη καλλιέργεια εκτός από το Μήλο, να πούμε και λίγα πράγματα για την Ελιά τώρα. Ναι. Ένα άλλο μεγάλο σημείο αναφοράς, συζητώντας με τον φίλο μας τον Τάκη, είναι και η Ελιά. Έχει και αυτή βέβαια τα δικά της προβλήματα, αλλά δεν ξέρω, Τάκη μου, κατά πόσο είναι διαφοροποιημένο το κλάδεμα, μια που μιλάμε σήμερα για καλλιεργητική φροντίδα Μήλου και Ελιάς, από το κλάδεμα του Μήλου. Δεν αλλάζει και κάποιο. Απλά δεν κλαδεύεις τόσο έντονα όσο κλαδεύεις στις Μηλιές, ας πούμε. Είναι πιο εύκολο η Ελιά να τη κλαδεύεις, ας πούμε. Και δεν έχω πάντα και το κόψιμο. Σκληρό κλάδεμα θέλει το Μήλο ή η Ελιά? Γιατί έχω ακούσει από κάποιον ο οποίος έλεγε η Ελιά θέλει, χρησιμοποιήσει μέσα τη λέξη σε παρένθεση, βάρβαρο κλάδεμα. Δηλαδή πρέπει να την κατεβάσεις όσο μπορείς περισσότερο για να σου δώσει καλύτερο καρπό. Γιατί μία χρονιά δίνει, μία δεν δίνει. Δεν ξέρω αν έχει και αυτό το πλεονέκτημα, που δεν είναι καθόλου πλεονέκτημα, το Μήλο παράδειγμα. Όχι βέβαια. Πιστεύω μέτρα πρέπει να είναι και κλάδεμα και η Μηλιά και η Ελιά. Δηλαδή, να είναι, όχι βέβαια και να αφήνεις πολύ φύλλο πάνω, γιατί συνήθως κλαδεύουμε κάθε δεύτερη χρονιά στις ηλιές και χρονιά που δεν έχει ηλιές. Όπως πέρυσι. Οπότε πιάνει, μεταγεμίζει η ηλιά και θα έχει καρπό περισσότερο όταν είναι. Αλλά επειδή τώρα με χαμηλωμένα αγριά λεχόνια, ξέρω εγώ, που έχουν, που τρίνουν πολλά νερά και αυτά και είναι άλλα χώματα, διμήνει, ξέρω εγώ, αυτά. Εκεί κλαδεύουν κάθε χρόνο, νομίζω, γιατί απολάνε τα δέντρα περισσότερο και παίρνει καρπό κάθε χρόνο. Ρεντίσματα η Ελιά? Ρεντίσματα η Ελιά θέλει στην αρχή στο καρπίδιο και στο κρόκιασμα για τον περονοτρίπτ και μετά για το δάκο. Μπορεί να κάνει και με δολώματα, μπορεί να κάνει και με παγίδες, μπορεί να κάνει. Και αν το Πύλιο παίξει και γίνει χαρακτηριστεί τόπος βιολογικής ελιάς, γίνει μια προσπάθεια απόλυση εδώ πέρα ότι πλέον μπορεί να παράγει βιολογικό λάδι που παίρνει προστιθέμενη αξία στην πώλησή του. Δεν θα είναι άσχημο. Δεν θα είναι άσχημο καθόλου. Αλλά το να είναι, να λες ότι θα μαζέψει ελιάς, ότι είναι εγκυματιζάκο. Εντάξει, υπάρχει και βιολογικός τρόπος κατά πολέμηση σήμερα. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Γιατί άμα έχει δάκρυα η ηλιά, έχει βαθμούς του λάδου. Δεν σου το παίρνει το λάδο, αλλά δεν έχει βαθμούς. Και στο εξωτερικό, να θες να το δώσει, όπου να το δώσει, πρέπει να είναι κάτω από ένα βαθμό. Ναι, αλλά αυτό που λες δεν ισχύει με ποια έννοια. Εγώ δεν έχω δει, ελάχιστη είναι αυτή η παραγωγή οι οποίοι αμέσως εφόσον τελειώσουν τη συγκομιδή και πατήσουν σε οποιοδήποτε λουτρεβείο, παίρνουν ένα μπουκαλάκι με λάδι και πηγαίνουν σε ένα χημείο και τους δίνει τη σύσταση. Εδώ έχουμε μάθει να λένε ένα χαράκι, δύο χαράκια στο κάθε λειτουργείο, σου πετάνε μέσα λίγο το αυτό και σου λένε τόσα χαράκια και σταματάει εκείνη η ιστορία. Εγώ ξέρω μόνο έναν παραγωγό, γιατί έκανα μια έρευνα πέρυσι,
σε πολλά ηλιοτριβία και ρωτώντας πολύ έτσι διακριτικά εάν πόση παραγωγή πήραν ένα μπουκαλάκι λάδι να πάνε σε ένα χημείο και να τους δώσει όλη την ανάλυση του λαδιού. Ένας μόνο. Οι περισσότεροι έλεγαν, α, το δικό μου το λάδι, λέει, και κάποιος έλεγε συγκεκριμένα, α, πεις με ένα δικό μου το λάδι. Λέω, το δικό σου το λάδι. Δεν ξέρω πού. Λέω, άμα το δικό σου το λάδι δεν πάει σε ένα χημείο να σου δώσει όλες τις παραμέτρους, δεν μπορείς να πεις ότι το δικό σου το λάδι είναι το καλύτερο από όλα τα λάδια. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, σωστό. Και, εντάξει, εμείς, εγώ δεν έχω πάει βέβαια, να μην πω ψέμα, αλλά τα λάδια όπως τα... Δεν πατάω εκτός στο δράκι, δεν πατάω πουθενά αλλού, γιατί πατάω... Όχι, απλά βοηθάει για καλύτερη γνώση, τίποτα ναι, περισσότερο. Υπάρχει λουτρεπίο στο δράκι καλό, το οποίο είναι και καθαρά τα νερά εδώ, δεν είναι αλμερά και τέτοια. Γιατί συνήθως το λάδι με το νερό γίνεται όλη η διαδικασία και βγαίνει αυτά. Εδώ μόνο σε δύσκολη στιγμή που δεν προλαβαίνει, τότε πήγαινα και πατούσα στο κατοίκο ή στο συνεταιρισμό, ναι, κάπου αλλού ή στο βουλιό. Λοιπόν, πιστεύω και με τσιλιές και φέτος λίγο που το λάδι είχε τιμή, αξίζει, δηλαδή το λάδι άμα έχει πάνω από 4 δραχμές. Κοίταξε, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 5 ευρώ, τουλάχιστον έτσι το πουλάνε όλοι. Καλά, εγώ πουλάω 4. Άρα πήγαινε ένα ευρώ επάνω. Και το τελευταίο. Δεν έχω άλλο. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η τιμή αξίζει δηλαδή. Βγάζει το μπροκά μου του. Όχι τι αξίζει περισσότερο. Και ηλιές είχαν. Εγώ έδωσα ηλιές με 1,70. Στον Αθανασάκη παράδειγμα. Που είχα μάθει κάποιες λύσεις φέτος που είχαν μείνει. Και λέω, μια κοινή χρονιά δεν έχει, δεν τις βάλω μέσα. Εντάξει, και κάτι δεν μπορείς. Να πάρουμε τουλάχιστον τα λοιπάσματα. Η ελιά συμφέρει για σένα και το λάδι μαζί. Συμφέρει για το λάδι, ναι. Συμφέρει. Συμφέρει, γενικά συμφέρει, είπαμε, όχι για να είσαι πλούσιος. Να ζεις αξιοπρεπέστατα. Ζεις αξιοπρεπέστατα και παίρνεις άμερο κάμματο, τίποτε παραπέρα. Και κρατάς και τη γη σου... Ζωντανή. Δεν κρατάς πυρβάτια και τέτοια. Πας μέσα στο κτήμα σου και βλέπεις πώς είναι. Μπες μέσα και χαίρεσαι να μπεις. Τάκη, προηγουμένως είπες μια κουβέντα, νερά. Εδώ το πύλιο, ή εδώ στο πύλιο, γίνεται ένα, να το χαρακτηρίσω, έγκλημα. Τι εννοώ. Μεγάλες, τεράστιες ποσότητες σε αυτή την περίοδο χάνονται μέσα στη θάλασσα. Προχθές ήμουν κάπου εκεί μεταξύ Αγριάς και Λεχόνια, υπάρχει το ποτάμι αυτό, και κάθισα 2-3 ώρες και παρακολούθησα. Αυτό δεν είναι 2-3 ώρες, είναι τώρα μέρες, μήνες ολόκληρες που φεύγουν εκατομμύρια κυβικά, χάνονται από τη μία. Από την άλλη, εδώ πέρα όλοι γκρινιάζουν ότι δεν έχουμε νερό. Πριν αρκετά χρόνια ήταν επί νομαρχίας τότε Κατσαρού. Είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από τον τότε νομάρχη, τον Κατσαρό, ο οποίος υπέγραψε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με την Τοσκάνη, με τον αντίστοιχο τότε νομάρχη, να ιδρύσουν μια σειρά, και μάλιστα ήταν τότε και ο Γιάννης ο Πρίντζος νομάρχης. Και είχαν πάει στο γραφείο του και υπόγραψαν τότε μια συμφωνία συνεργασίας κατά κάποιο τρόπο, ώστε να γίνει το αντίστοιχο αυτό που γίνεται και στην περιφέρεια της Τοσκάνης. Είναι κάπως, έχει ένα τέτοιο ανάγλυφο. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν πολλά και μικρά φραγματάκια, να συγκρατούν όσο το δυνατόν περισσότερο νερό και όσο το δυνατόν να χάνεται ελάχιστο νερό στη θάλασσα. Γιατί είναι κρίμα από το Θεό τέτοιες ποσότητες και καλό νερό να χάνεται έτσι. Βέβαια δεν έγινε τίποτα. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πάντα μια επανακίνηση, τα ίδια τα χωριά να δείξουν, γιατί εδώ ο τόπος είναι ιδανικός για να γίνουν όμορφα μικρά φραγματάκια τα οποία δεν θα προσβάλλουν το περιβάλλον από τη μία και από την άλλη θα είναι εναρμονισμένα και ταυτόχρονα θα κρατάνε ποσότητες νερό που να μπορείτε να ποτίζετε όλα σας τα χωράφια. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, θα σας πω. Από νερά, δόξα τω Θεώ, και πώς πάει ο καιρός, έχουμε και ποτίζουμε, ας πούμε. Σχεδόν σε όλα τα κτίρια. Ναι, αλλά χάνονται. Δηλαδή αυτά τα νερά, εσείς ποτίζετε, ναι, θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν λίγο πιο κάτω. Στα Λεχόνια, στην Αγριά, σε όλες αυτές τις περιοχές. Αυτά τα νερά που είναι και ποτίζουμε, τη σεζόν που ποτίζουμε εμείς, δεν φεύγει τίποτε να πάει πιο κάτω. Μόνο ό,τι μαζεύει από πηγές που είναι κάτω. Ναι, αλλά προς το καλοκαίρι, παράδειγμα. Το που... Κάτω από το χωριό, από κάτω από το ρέμα, από το βρύχουνα που πάει για Λεχόνια, εκεί μπορούν να γίνουν τέτοια παραζάκια και να μαζεύουν τα νερά αυτά τα οποία μικροπηγές είναι και να γίνονται εκεί. Αλλά μπορούν απλούστατα το χειμώνα το νερό αυτό να το χρησιμοποιήσουν και να το πάρουν και να πίνει και ο κόσμος. Εσείς εδώ το καλοκαίρι δεν έχετε ανάγκη από νερό? Όχι.
σε όλα τα, εκτός στην Αχλίτσα που έχει γίνει μια δεξαμηνή, απλά δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα, κάποια αυλάκια, κάποια άλλα, να μπορέσουμε να αποτελέσουμε πιο πολλές φορές. Μόνο αυτό είναι. Αλλιώς, σε άλλα τα κτήματα, όλα αυτά περισσεύουν νερό. Άρα ισχύει το ίδιο και για εδώ και για Άγιο Λαβρέντη και για όλο το Άγιο Γεώργιον Ηλίας μέχρι τις Μελιές. Και ο Άγιος Λαβρέντης έχει πρόβλημα, έχει λιγότερα νερά από ό,τι έχουμε εμείς νομίζω. Αλλά δεν πιστεύω να έχουν μεγάλα προβλήματα για αυτή. Αλλά εγώ λέω αποκλειστικά και μόνο για τη Δράκη τώρα. Οι Δράκια μπορούν να έχουν τα νερά και να γίνουν τα μπαραζάκια αυτά κάτω από το δρόμο που είναι που κατεβαίνει αγριά. Προς το Βρύχωνα, του ρέμα του Βρύχωνα, να πάνε και το χειμώνα. Πηγαίνουν όλα τα νερά αυτά που είναι, πέφτουν μέσα στο ρέμα. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι τώρα δεν ξεκινήσει ακόμα να ποτίζουμε. Γιατί πριν λίγες μέρες έριξε και τη βροχή και σταμάτησε ο κόσμος. Πάνω που θα τώρα μάζα το νερό και πάει στην αγριά και ποτίζουν, κατάλαβες. Στα άλλα τα κτήματα δεν ποτίζουν. Τι να ποτίζουμε, ενώ μέχρι χθες έβριχε. Τα νερά δεν έχουν μαζευτεί, παράδειγμα ακόμα, κατάλαβες. Είναι εκεί και ξεκινάνε τώρα, βάλε το Σεπτέμβριο και έχουμε τώρα μπαίκαμε στον Απρίλιο. Πώς μήνες είναι το νερό που πάει εκεί. Αλλά σε σεζόν που είναι, γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα, δεν έχεις εμπιστοσύνη, όπως το πουρί, πήγαν να το πάρουν το νερό, να το κάνουν γραφτά πράγματα, να λένε ότι το νερό από τότε μέχρι τότε θα το παίρνουμε εμείς, από εκεί και παίρνουν δικό σας. Αυτό το πράγμα δεν το υπογράφει κανένα σχεδόν και εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Λοιπόν, αγαπητέ Μωτάκη, επειδή εμείς μακρηγορήσαμε και μιλήσαμε για μήλα, για ελές, κρατάμε την κυρία Ελένη το σύνορα εδώ, Μαρία. Την κυρία Μαρία, να συνοψίσει, να κλείσει αυτόν τον διάλογο, να μας πει αυτή τι πιστεύει, τι άκουσε, τι εύχεται, τι τράβηξε μαζί σου. Πώς πέρασε μαζί σου τόσα χρόνια. Τι να μην τα πει, θα τα πει και αυτά, αφού έρχομαι εδώ και τη βρίσκω να κλαδεύει. Πηγαίνω στη Λαϊκή, τη βρίσκω να πουλάει τα μήλα. Την άλλη φορά ήρθα εκεί, κουβαλούσε, πώς το λένε, τους κουβάδες. Λοιπόν, τι να πει αυτή η γυναίκα, ήρωας. Και κάθε γυναίκα σαν την κυρία Μαρία είναι ήρωας εδώ στο Πήλιο. Όλες οι αγρότες, ειδικά εδώ, επειδή... Πες μας κυρία Μαρία, το μικρόφωνο σε σένα για να σε ακούσουμε. Ναι, όλες οι αγρότες και εγώ μαζί. Και εγώ μαζί ναι, δουλεύουμε, αγωνίζομαστε να βοηθήσουμε την οικογένεια, να βοηθήσουμε το σπίτι μας και τι άλλο. Από όλες αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες, πες μας τις καλές στιγμές, να μην πούμε τις άσχημες, γιατί όλες ήταν δουλειά. Καλές στιγμές υπήρχαν, υπάρχουν και καλές στιγμές. Είχαμε και τα γλεντάκια μας, είχαμε και το αυτό και το ένα και το άλλο. Εντάξει, τα πανηγύρια, πηγαίναμε στα πανηγύρια, στα αυτό, εκεί καθόμασταν, χορεύαμε. Δεν ναι. Μετάνιωσες που έφυγες από τη Βόρεια Ελλάδα και ήρθες στην Κεντρική Ελλάδα, Ναι. Δεν μετάνιωσα, όχι, δεν μετάνιωσα. Γιατί εδώ είναι διαφορετικά. Εκεί είναι στην άκρη της Ελλάδος, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο χωριό. Τότε που ήμουν εγώ, υπήρχε πολύ, υπήρχε ζωή, υπήρχε κόσμος, υπήρχαν δουλειές, δούλευε ο κόσμος, υπήρχαν καφετέριες, το ένα, τ' άλλο, όλα. Ναι. Εντάξει, λίγο με κακοφάνηκε τότε που ήρθε εδώ, γιατί εδώ η Δράκη δεν ήταν τόσο... Αλλά είναι ο Βόλος κοντά, είναι μια μεγάλη πόλη, ας πούμε, είναι διαφορετικά το Πήλιο, είναι διαφορετικό. Τώρα και εκεί έχουν ρημώσει όλα, έχουν εγκαταλειφθεί όλα, δεν υπάρχουν νέοι, δεν υπάρχει τίποτα και εκεί. Ναι, εδώ, τώρα εδώ στον αγώνα, αγωνίζουμε όσο μπορούμε θα δουλεύουμε εδώ, θα αγωνίζουμε και τίποτα άλλο. Υγεία, δουλειά και χαρά, είπαμε πάλι. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία. Τάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι να συνοψίσουμε, αν κάτι μας διέφυγε, εσύ πιο έμπειρος, ξέρεις πολύ καλά την καλλιέργεια. Απλά προσπάθησα σήμερα να κάνουμε μια ενημερωτική ως επιτοπλίστων συζήτηση, να αντιληφθεί ο κόσμος, γιατί ο κόσμος λέει αγρότης, άλλο στο Πήλιο. Ναι ρε παιδιά, το Πήλιο όμως είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, δεν είναι κάμπος.
κάπως βάζεις το τρακτέρ, είτε 5 είτε 105. Εδώ δεν μπορείς να βάλεις αγροτικό μηχάνημα με τίποτα. Όχι. Ή θα σταθείς στα πόδια, ούτε τρισκέλ δεν μπορείς να βάλεις. Λοιπόν, εκτός αυτό, όλα αυτά περνάνε από την πλάτη σου. Ναι, ναι, ναι. Άρα, ποια βοήθεια θα μπορούσε να υπάρχει, ας το ξεχνάμε, να μην το πούμε αυτό που λέμε ελληνική. Δεν υπάρχει καμιά βοήθεια από ελληνική πολιτεία. Άρα, εφόσον δεν υπάρχει βοήθεια από ελληνική, πρέπει τα ίδια τα χωριά να οργανωθούν. Ναι. Και εσείς εδώ στη Δράκια ή στη Ζαγορά ή στον Αγίου Γεώργιο Ηλίας ή οπουδήποτε δεν οργανωθείτε, μην περιμένετε τόσα χρόνια ώστε να έρχεται το κάθε κράτος. Στο χέρι σας είναι η κατάσταση. Το ξέρω. Είπα, επειδή τώρα τα νέα παιδιά μπορούν και πρέπει να το σκεφτούν καλά αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν βέβαια καλύτερα. Γιατί αλλιώς θα ψάχονται. Θέλει οπωσδήποτε να οργανωθούν και να κάνουν πράγματα ομαδικά, μαζί δηλαδή. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλές παραγωγές και ό,τι επιθυμείς. Τίποτε υγεία. Πρώτα απ' όλα όλο τον κόσμο. Αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μένετε κοντά μας αυτή τη στιγμή. Πάντως το σημαντικό είναι ότι οι απόψεις αυτές οι οποίες ακούγονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζυμωθεί με τη γη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι όπως είναι ο Τάκης και πολλούς που έχουμε συναντήσει κατά καιρούς και μιλάμε, είναι κουβέντες οι οποίες βγαίνουν μέσα από την ψυχή τους, μέσα από την καρδιά τους. Δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν κάποιες ανέσεις, καλλιεργητικές να το πούμε έτσι, στον τομέα της δουλειάς. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είναι ευνοούμενοι. Ευνοούμενοι γιατί και οι κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και ο χώρος, ο αγροτικός είναι πιο εύκολος. Αυτό που λέμε ο κάμπος έχει και αυτό στις αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά τα πράγματα όμως είναι λίγο καλύτερα γιατί μπορεί να μπει μηχανολογικός εξοπλισμός. Εδώ πέρα δυστυχώς δεν μπορεί να μπει μηχανολογικός εξοπλισμός. Ή και αυτός ο ελάχιστος ο οποίος μπαίνει είναι κάποια πολύ μικρά ερπιστριοφόρα, αλλά και αυτά θα πρέπει να πάνε σε κάποια σημεία που είναι βατά, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την φροντίδα με ένα εντελώς ιδιαίτερο τόπο. Δεν έχει σημασία. Σημασία πάντως έχει ότι οι άνθρωποι, είτε είναι στο κέντρο της Ελλάδος, είτε είναι στα σύνορα, οι αγρότες παραμένουν θεματοφύλακες της αγροτικής μας κληρονομιάς. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αγαπάμε, να τους στηρίζουμε. Και επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά: στηρίξτε τα ελληνικά προϊόντα, στηρίξτε τους Έλληνες παραγωγούς. Αν θέλουμε να μιλάμε για Ελλάδα, αν θέλουμε να είμαστε Έλληνες, αν θέλουμε να αγαπάμε τον τόπο μας. Εγώ δεν λέω ότι τα ξένα προϊόντα είναι κακά ή μη, δεν έχει σημασία. Πρώτα θα στηρίξουμε το ελληνικό προϊόν και όταν δεν βρούμε αυτό το οποίο θέλουμε, εντάξει, ας ανατρέξουμε να βρούμε ένα άλλο το οποίο έρχεται από τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές και αυτές είναι καλές και οι εισαγωγές είναι καλές γιατί συμβάλλουν στο να γνωρίσουμε και άλλα πράγματα. Αλλά παράλληλα όμως με τις εισαγωγές θα πρέπει και εμείς να κάνουμε εξαγωγές. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια αυτονομία. Η Ελλάδα μπορεί, η Θεσσαλία μπορεί, η γη υπάρχει. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για εξαγωγές, θα πρέπει να τη δουλέψουμε τη γη μας.